Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Πεταλωτίδη, ο οποίος είναι μάλιστα και υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης στην Κοπηλασία. Έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το άθλημα και έτσι θέλουμε να μας βοηθήσει λίγο να εντρυφήσουμε περισσότερο και να ενημερωθεί και ο κόσμος. Κύριε Πεταλωτίδη, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλά, ευχαριστώ εσείς. Τα λέγαμε βέβαια κάποτε σε άλλα μετερίζια και με άλλα ζητήματα, αλλά τώρα βλέπω ότι. Και με άλλα αγωνίσματα. και με άλλα αγωνίσματα. Εντάξει, με τον μπάσκετ του Ηρακλή είναι γνωστό ότι αγαπάτε το σύλλογο αυτόν, είναι δεδομένο. Όμως τώρα είμαστε στην Κοπηλασία όπου αυτά τα κορίτσια πραγματικά τα ακούσατε νομίζω. Τι ενέργεια έβγαλαν, έτσι, δηλαδή μιλάμε για μεγάλη επιτυχία και παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο βέβαια καταρρίφθηκε μετά, αλλά δείχνει ότι θα γίνει μάχη μεγάλη με τις Νεοζηλανδές. Ναι, τα κορίτσια αυτά είναι ο ορισμός της προσπάθειας, της αφοσίωσης και της προσήλωσης σε ένα στόχο. Ναι. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Φυσικά και η επιτυχία τους είναι τεράστια, τεράστια. Δεν είναι, ίσως και η λέξη αυτή δεν εκφράζει το μέγεθος της επιτυχίας. Ναι. Δεν αποδίδει ακριβώς. Ναι. Ναι. Σκεφτείτε ότι τα κορίτσια αυτά είναι η μία γεννηθήσα το 2001 και η άλλη γεννηθήσα το 2000. Είναι 20-21 χρονών. Oh. Είναι πάρα πολύ μικρές. Ναι. Πάρα πολύ μικρές. Ίσως είναι και από τις μικρότερες, αν εξαιρέσουμε κάποια αθλήματα καινούργια όπως είναι το skateboard, αλλά εν πάση περιπτώσει από τις μικρότερες ηλικίες που συμμετέχουν. Που συμμετέχουν. Ναι. Τα κορίτσια αυτά έχουν προσπαθήσει τόσο πολύ, έχουν κάνει πολλά χρόνια προπονήσεις, κοινόβια, 300 μέρες το χρόνο. Τα κορίτσια αυτά δεν έχουν πάει διακοπές, δεν ξέρουν τι θα πει αργία, Κυριακή. Τίποτα. Τίποτα. Προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση και προπόνηση. Μπράβο τους. Και φυσικά ήρθε και με αντίξωες συνθήκες. Ναι. Και με πολύ αντίξωες συνθήκες. Είμαι βέβαιος ότι οι επιτυχίες αυτές θα συνεχιστούν και με την Ανέτα Κυρίδου. Είναι η μεγαλύτερη αδερφή, λίγο μεγαλύτερη. Της Μαρίας Κυρίδου. Γιατί αυτές που πήραν την πρόκριση τώρα, τα κορίτσια που πήραν την πρόκριση, είναι η Μαρία Κυρίδου και η Χριστίνα Ιμπούρμπου. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε και την αδερφή δηλαδή. Έχουμε και την αδερφή η οποία τρέχει στο μονό σκιφ. Ναι. Εξαιρετική αθλήτρια. Τι χαρά, τι ρίο, τι να πω. Δεν περιγράφεται. Μπράβο. Μπράβο. Επίσης για να φτάσουμε θέλω να σας πω, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχω φιλικές σχέσεις και με το οικογενειακό περιβάλλον των κοριτσιών αυτών. Ναι. Θέλω να σας πω ότι αυτή όλη η προσπάθεια έγιναν σε πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντίξωες συνθήκες. Δυσκολίες δηλαδή και του κοινωνιακού περιβάλλοντος που λίγο ή πολύ οι περισσότεροι Έλληνες περνάνε. Βέβαια, φυσικά. Έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είχαν από πίσω ένα χορηγό με απλόχερα να δίνει, να χορηγεί στα χωρίτσια. Σωστά. Να καλύπτει τις ανάγκες τους κτλ. Άρα έπρεπε να παλέψουν και είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω τι να πω άλλο, πραγματικά. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πανηγυρίζουμε, τι να πω. Κύριε Πεταλωτίδη, τα κορίτσια αυτά προπονούνται στην Αθήνα, στα Γιάννενα, πού, εδώ? Τα κορίτσια ανήκουν στο Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι ο όμιλός τους. Είναι ομιλικό πλήρωμα, είναι και τα δύο από τον ίδιο όμιλο. Μπράβο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχουν παίξει οι προπονητές του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Ναι. Ο Γιάννης ο Χρυσόπουλος, ο Παντελής ο Παπατέρπος, ο Ανδρέας Αλγερίδης και ο Καράμαλης ο Λευτέρης. Είναι οι προπονητές της Κοπηλασίας του Ναυτικού Ομίλου. Μπράβο τα παιδιά. Ουσιαστικά φέρανε τα κορίτσια αυτά σε μια κατάσταση εξαιρετική από άποψη τεχνικής και προπόνησης, η οποία ολοκληρώθηκε ήταν αναμενόμενο με την εθνική, έτσι. Ναι. Είμαστε στην εθνική. Βέβαια. Άρα λοιπόν φύγανε από εδώ, πήγαν στην Αθήνα, στο Σινιά, στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο. Ναι. Και εκεί μένουν σε κοινόβιο. Προπονητικό κοινόβιο, 300 ίσως και παραπάνω ημερών το χρόνο. Όλο το χρόνο. Είναι όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ναι, όλο το χρόνο. Και διαβάζω ότι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων, το 18, στο Buenos Aires. Το 18 στο Buenos Aires ήταν στην Ολυμπιάδα Νέων, όπου πήραν την πρόκριση. Ναι. Και πήραν το χρυσό στην Ολυμπιάδα των Νέων, στο Buenos Aires. Δηλαδή ήταν. Ήδη δηλαδή είχαν ξεχωρίσει τα κορίτσια αυτά
ήδη είχαν δείξει το τι μπορούν να κάνουν. Σωστά. Εγώ βέβαια δεν είμαι τεχνικός, δεν είμαι προπονητής, ναι, για να, ούτε σκάουτερ για να μπορώ να καταλαβαίνω. Αυτό που μπορώ να δω εγώ ως άνθρωπος που ζει μαζί του στον όμιλο αγωνιστικά είναι, ναι, η προσπάθεια που κάνουν. Αυτό μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Επίσης έχουμε και ένα, να το πούμε και αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε κανένα. Ναι, βέβαια. Και τον Στέφανο τον Ντούσχο, έναν αθλητή από τον όμιλο των Ιωαννίνων. Εξαιρετικός αθλητής, πολύ μεγάλος αθλητής και αυτός, από τον οποίο περιμένουμε επίσης τελικό και μετάλλια. Γιατί όχι, μακάρι όλα τα πληρώματά μας, ναι, να φέρουν Ολυμπιακά μετάλλια. Τώρα έτσι όπως τα ακούμε, βέβαια εμείς θεωρούμε ότι γίνεται κάτι καλό, αλλά είμαι βέβαιος ότι γίνεται κάτι καλό. Δεν ξέρουμε όμως το τι κόπος χρειάζεται και τι προσπάθεια και από τους παράγοντες, από εσάς και από τα παιδιά, από τους αθλητές και τις αθλήτρες, έτσι. Ναι, και ιδιαίτερα δηλαδή με πολλές δυσκολίες, ξαναλέω, γιατί είχαν και, ξέρετε που ξέρεις Κώστα πως λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή ο παράγων ο οποίος θέλει να εξυπηρετήσει και ιδέα συμφέροντα, ναι, θέλει, ναι, να προβληθεί, θέλει να κάνει τα δικά του, αυτά τα ξέρουμε και είναι, ναι, παντού, ναι, και πάντα και σε όλα τα αθλήματα. Αυτά όμως δημιουργούν στον αθλητή επιπρόσθετα προβλήματα και δυσκολίες. Ο αθλητής πρέπει να είναι ανεπηρέαστος. Πρέπει κάποιοι, το περιβάλλον, το παραγωγικό, να του λύνει τα προβλήματα, να, σωστά, μην του δημιουργεί καινούργια, να τον διευκολύνει και να μην του θέτει εμπόδια. Για να μπορεί να αφοσιωθεί και να αποδώσει τα μέγιστα, σωστό, στο άτομα που κάνει. Αυτό ισχύει σε όλους. Σωστό. Αλλά και είπαμε, και η οτροπία λίγο, ναι, θέλει μια επιδιώκωση. Σωστά. Ναι. Και είμαι βέβαιος ότι με αυτές τις αρχές και σε αυτό το πλαίσιο διεκδικείτε και εσείς την Προεδρία του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο αθλητής σε πρώτο πλάνο. Ο προπονητής φυσικά και οι άνθρωποι που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια καθημερινά και έμπραχτοι. Οι εργαζόμενοι στον όμιλο, οι, ναι, διοικητικοί, οι επιστάτες, οι γιατροί, οι πάντες. Αυτοί οι άνθρωποι που ζουν καθημερινά όλη αυτή τη διαδικασία που λέγεται χύψη ωμέγα άθλημα, και έχουν να κάνουν καθημερινά με τους αθλητές, γιατί δεν καθαρίστηκε το γυμναστήριο, ναι, δεν είναι, ναι, δεν σκουπίστηκε, ή γιατί δεν έφυγε η αίτησή μου στην Ομοσπονδία. Λέω τώρα τυχαία γεγονότα. Τυχαία, ναι, τυχαία παραδείγματα, ναι. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν στους αθλητές, να τους αποπροσανατολίσουν, μπορούν να τους δημιουργήσουν προβληματάκια. Θα μου πει κάποιος μικρά. Σε αυτό το επίπεδο όμως και η παραμικρή λεπτομέρεια παίζει σημαντικό ρόλο. Σίγουρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Οι εκλογές πότε, λοιπόν, είναι? Μερίδιο αυτής της επιτυχίας έχουν οι προπονητές. Σαφέστατα, σωστό, οι προπονητές του ομίλου μας και κάποιοι προπονητές της εθνικής ομάδας, ναι, οι οποίοι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα κορίτσια αυτά και οι άνθρωποι που εργάζονται στον όμιλο κάθε μέρα. Αυτό είναι το πλάνο το πρωταρχικό. Οι παράγοντες, εντάξει, συμβάλλουν, βοηθούν, αλλά καμιά φορά δημιουργούν και προβλήματα. Οι υπόλοιποι όχι. Εμείς τώρα η Θεσσαλονίκη εδώ με τόσο θαλάσσιο ορίζοντα και τα λοιπά, έχουμε ελπίδες να κάνουμε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Έχουμε βέβαια τον Όμιλο που είναι πολύ ιστορικός. Πρέπει να λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αφορά σε όλους τους ομίλους. Ναι. Θέλω να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη έχει 4 ναυταθλητικούς ομίλους. Ναι, ναι. Τον Όμιλο Φιλοθαλάσσιος, τον Ιστιοαπλοϊκό, τον ΝΟΦ και την Καλαμαριά. Τον, ναι, Όμιλο της Καλαμαριάς. Αυτοί οι αθλητές κοπηλασίας, οι οποίοι έχουν και κοπηλασία και ιστιοπλοεία, κάποιοι έχουν, νομίζω, ο Ιστιοπλοϊκός έχει και πόλο, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Τέλος πάντων, έχουν και κάποια άλλα αθλήματα του υγρού στίβου. Ωραία. Αυτό που αντιμετωπίζουν όλοι οι αθλητές της Θεσσαλονίκης είναι ένα προπονητικό κέντρο. Αυτό είναι γιατί στην κοπηλασία απαιτείται θάλασσα, γυαλί, νερό, γυαλί. Σωστά. Και οι προπονήσεις στη θάλασσα δεν μπορεί να είναι μόνιμες. Το άθλημα είναι απαιτητικό και χρειάζεται ο αθλητής να προπονείται καθημερινά. Ναι, και θέλει βάρη, θέλει αίθουσα προσομοίωσης εκεί που έχετε το σκάφος μέσα και κάνουν και τα λοιπά. Υγρό στίβο θέλει η Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει, και εδώ πρέπει οπωσδήποτε να κινητοποιηθούν οι παράγοντες. Στην περίπτωση που εγώ εκλεγώ, αυτό θα είναι επίσης πρωταρχικός στόχος. Ναι. Η πρόταση είναι στις εκβολές του Λουδία ή στη Λίμνη Βόλβη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τη δημιουργία. Εγώ δεν λέω κοπηλατοδρομίου, το οποίο είναι μια επένδυση δαπανηρή και τα λοιπά, αλλά στοιχειώδες υποδομές με ελάχιστο κόστος να είναι προπονητήριο. Σωστά. Έχουμε λίμνες δηλαδή εδώ, έχουμε... Η διαφορά των δύο, θέλω να πω, είναι μεταξύ ενός σταδίου που γίνονται επίσημες αγώνες και ενός γηπέδου όπου η ομάδα κάνει προπόνηση. Κατάλαβα. Και έχουμε, έχουμε χώρους. Χώρους έχουμε, έτσι δεν είναι? Έχουμε χώρους. Έχουμε χώρους. Είναι άθλημα η κοπηλασία και η ιστιοπλοεία δευτεροβόντος, αλλά και η ιστιοπλοεία, όχι δευτεροβόντος, οι οποίοι γίνονται στον ανοιχτό χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνονται στο νερό, στη θάλασσα. Συμβάλλουν στην προάσπιση του οικολογικού προφίλ του χώρων που αθλούνται οι αθλητές. Σωστά. Γιατί προφανώς και θέλουν καθαρή θάλασσα ή καθαρή λίμνη, ποτάμι κτλ. Υπάρχουν δυνατότητες πολλές αξιοποίησης αυτών των προσπαθειών. Δηλαδή, ανάπτυξη των αθλημάτων αυτών. Να σας πω τώρα ότι για το 2023 ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης πήρε να διοργανώσει το πανευρωπαϊκό ιστιοπλοείας τύπου 470, σκαφών 470. Είναι μια τεράστια διοργάνωση. Σκεφτείτε ότι θα τρέξουν γύρω στα 300 ίσως και παραπάνω πληρώματα. Και σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος θα έρθει, θα φιλοξενηθεί στην πόλη μας, θα περιηγηθεί, θα ξοδέψει, τεράστια προβολή. Και πώς θα προβληθεί. Ναι. Και φυσικά δεν είναι μόνο τα πληρώματα, μίλησα για τα πληρώματα που θα έρθουν, είναι και οι συνοδοί. Προπονητές, παράγοντες, οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή είναι μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Τεράστια διοργάνωση. Τεράστια διοργάνωση, μάλιστα. Και έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Η Θεσσαλονίκη μπορεί, εφόσον όσοι μπορούν να βοηθήσουν, στρέψουν την προσοχή τους έστω για λίγο σε αυτούς τους χώρους, θα δούμε πολλά πράγματα, φοβερά πράγματα. Μακάρι να βοηθήσουν και οι φορείς. Οι φορείς βοηθούν καθόλου, ασχολούνται? Οι φορείς, εντάξει, στο βαθμό που μπορούν, θα μπορούσαν βέβαια και παραπάνω, αλλά εντάξει, οι άνθρωποι δεν είναι τώρα να συζητάμε στα ραδιόφωνα αν αυτός τι έκανε και ο άλλος πόσο, ο άλλος περισσότερο ή λιγότερο. Βοηθούν και φυσικά οι απαιτήσεις δεν σταματάνε, χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, πόσο μάλλον όταν έχουμε και τέτοιες επιτυχίες. Καταλαβαίνετε ότι οι υποχρεώσεις στους φορείς ανεβαίνουν μετά από τέτοιες επιτυχίες. Σωστά. Κύριε Πεταλουτίδη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Μας βάλατε για τα καλά στο τι σημαίνει η ελληνική κοπηλασία, στα ζητήματα και στα προβλήματα, αλλά βέβαια και στην αισιοδοξία για τα κορίτσια, να φέρουμε το μετάλλιο. Τα κορίτσια, τα αυτά που πήραν την πρόκληση, θα φέρουν το μετάλλιο. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι μετάλλιο θα φέρουν και τα άλλα ελληνικά πληρώματα, γιατί μην ξεχνάμε, εδώ δεν είναι ούτε οπαδικές σημαίες, είναι το εθνόσημο, είναι η εθνική Ελλάδος. Άρα λοιπόν μιλάμε για τα κορίτσια που πέρασαν στο τελικό και περιμένουμε το μετάλλιο. Ναι, σίγουρα. Για την Ανέτα Κυρίδου που τρέχει σήμερα τα ξημερώματα, αύριο μάλλον ξημερώματα, 4,5 ώρα, που περιμένουμε την πρόκληση στο τελικό και το μετάλλιο. Και για τον Στέφανο τον Τούσκο που ακολουθεί, επίσης περιμένουμε με μεγάλη αγωνία και ο Στέφανος να μπει στο τελικό και να διεκδικήσει μετάλλιο. Ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε, κύριε Πεταλωτίδη. Καλή δύναμη ευχόμαστε και στην προσπάθειά σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας επίσης.